Πάμε να συνεχίσουμε την προπόνηση σε άλλο μέρος. Μην τους πούμε ακόμα. Δεν θα σας πούμε που θα πάμε, αλλά πάμε σε ένα άλλο μέρος. Φύγαμε. Λοιπόν, και ήρθαμε κάποια καρέα. Θέλω να βγάλουμε τα γυαλιά, γιατί... Να βγάλουμε τα γυαλιά, ναι, γιατί... Δεν έχει ήλιο εδώ. Ήρθαμε κέντρο. Ήρθαμε στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε στην πλατεία Καπνικαρέα, στην Ερμού. Η Ερμού είναι εδώ. Έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Και ήρθαμε να κάνουμε αυτό. Το έχουμε κάνει και παλιά, το έχει κάνει ο Αλέξανδρος εδώ. Κυρίως εδώ, αυτός. Αυτός εδώ. Θα δοκιμάσουμε σήμερα. Και θα δοκιμάσω κι εγώ λίγο, μετά από πολύ καιρό. Το έχω κάνει κι εγώ πολλές φορές, αλλά όχι σε βίντεο. Θα το αποκτήσω και σε βίντεο. Ο Αλέξανδρος θα μας δείξει πώς γίνεται και θα ακολουθήσω εγώ. Για δείξε μας. Ο Αλέξανδρος έχει τα φρένα του για πολλωστή φορά. Το ψυχολογικά μου. Όσες φορές κάνουμε ζέσταμα, τόσες φορές και είναι τα φρένα του. Για αυτούς που σχολιάσανε αυτό που έλεγα. Άμα, σήμερα για τα φρένα. Ναι, το λέω πολλές. Ζέσταμα. Και ναι, ήταν ζέσταμα. Σειρά μου τώρα. Ποτέ μην παρατάτε την προπόνηση. Ήρθανε και τα παιδιά. Μάρε, τι έγινε. Και έλεγα κάποιο ποδήλατο θα χαλάσει σήμερα. Κάθε φορά σε κάθε vlog κάποιο χαλάει. Δεν κάθομαι στο χάλασε, Μαρή. Πεταλιέρα. Πεταλιέρα. Οχ, οχ, δεν γυρίζει, ναι. Απλά ο Μάρη θα συνεχίσει να τη φύγει με τη δύναμη του ελέγχου. Όχι, όχι. Του Γιάννη δεν έχει. Του Γιάννη λοιπόν δεν έχει και με τη δύναμη του Μάρη. Θα πάνω το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, θα το κάνω εγώ. Έλα, το έχεις. Τέλεισα. Θα έρθω εγώ. Θα δοκιμάσεις τη γραμμή που έκανα. Δοκιμάσω, ναι. Για να δούμε. Εδώ που να κατέβω, γιατί έχω φύσει το κεφάλι. Νομίζω από εκεί που το έκανα εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να κατέβεις τέρμα κάτω. Περιστρέφω τα πλακάκια. Θες το χάρο. Περιστρέφω. Τι χάλασε, Γιάννη. Τι φτιάχνουμε εδώ.
Έντωσε απότομα η αλυσίδα, μάλλον κουνήθηκε η βίδα. Πρέπει να σκάρουμε λίγο την αλυσίδα για να, να γυρνάει καλύτερα. Πεταλιέρα. Το οποίο μάλλον θέλει πέταμα η πεταλιέρα του Μάριου. Και έλεγα θα βγάλουμε vlog που δεν θα φτιάχνουμε κάτι. Όσο πάει χειροτερεύει, τώρα λύνει μόνο το ποδήλατο. Είχε να είναι καλά. Οκ. Okay. Είναι σπαθμένα τα βλέμματα. Άμα τα γίνανε καλά τώρα, απλά βάλτε λιγάκι να αντέξουν και τώρα βάλα ξέτα. Άντε γιατί νυχτώνει σιγά σιγά. Δεν το υπολόγισα τώρα. Να ξανανεύεις, έλα, ανέβα. Εδώ, μπορώ. Κάτσε να έρθει την άλλη, γιατί εδώ δεν παρένει σκοτεινά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα ο Αλέξανδρος θα δοκιμάσει κάτι δύσκολο. Θέλει να πάει από εκεί, από αυτό το δεύτερο σκαλάκι, εδώ. Για μισό λεπτό να δούμε. Μόνο στη σκέψη με τρομάζει. Από εκεί, από εδώ, εδώ, αυτή την απόσταση. Για να δούμε. Τρομάζω για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιος είναι. Ούτε εγώ. Ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Εγώ το έχω δεδομένο. Τελικά γινόταν. Θες να κάνεις ένα line ακόμα, πες μας λίγο. Δεν έχω έρθει τα φώτα ακόμα. Είναι αναμένα από τη μαγαζιά. Ναι. Αλλά ο Αλέξανδρος θέλει να κάνει αυτό. Λοιπόν, θέλω που λέγεται drop cut. Δεν λέει από εδώ. Που... Ρίξε. Από εδώ. Στο δεύτερο. Να πάει στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Από εδώ, εδώ. Και μετά. Και μετά να ανέβει εκεί. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε comment. Και φυσικά like. Subscribe. Καμπανάκι να έχετε ειδοποιήσεις. Βρείτε μας στα social media. Και κάντε μας tag ό,τι ανεβάζετε για μας. Share. Βέβαια. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας. Και όπως πάντα σε κάθε vlog μας, κάτι θα γίνει. Τι έγινε, Αλέξανδρε? Η προτελευταία προσπάθεια. Έσκασα στο πάνω στο τρίτο πεζούλι και έσκασα το λάστιχο. Ευτυχώς όμως, έμεινα αέρας. Είμαστε πάντα εξαπλισμένοι. Έχουμε δεύτερες αμπρέλες μαζί και τρίτες, μου σου πω. Γενικά, σήμερα πέρα από τον Αλέξανδρο, κρατάει την κάμερα τώρα, σε όλους κάτι θάλασσα.
Εγώ δεν έχω φρένο. Ευχαριστώ, Δεν ευχαριστώ. Εκεί όποιος κάνει... Ωραία ευχή, να σου κάνω. Αλλά πες μας, Γιάννη, για το ότι μπορείς να κάνεις και χωρίς φρένο.